Γεια σας. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε ένα παράδειγμα δημιουργίας ερωτηματολογίου με το Google Forms στο Google Drive. Είμαστε ήδη στο περιβάλλον του Drive και πηγαίνουμε να δημιουργήσουμε το αρχείο μας στις φόρουμες. Ανοίγει, βλέπετε ότι ξεκινάει μια καινούργια φόρουμα που δεν έχει τίτλο. Μπορούμε να πάμε εμείς και να βάλουμε τον τίτλο μας. Ερωτηματολόγιο πρώτο και να αρχίσουμε να γράφουμε τις ερωτήσεις. Τις ερωτήσεις μπορούμε για ευκολία, εάν θεωρούμε ότι μας εξυπηρετεί, να τις έχουμε σε ένα έτοιμο Word και να κάνουμε copy-paste. Αλλά φυσικά μπορούμε και να κατευθείαν να πηγαίνουμε και να γράφουμε τις ερωτήσεις μας στα πεδία που φαίνονται. Λοιπόν, ξεκινάμε με την πρώτη ερώτηση όπου ζητάμε να γράψουμε το έτος γέννησης. Μπορούμε να βάλουμε και ένα κείμενο βοήθειας του τύπου «Συμπληρώστε το έτος γεννήσεώς σας». Και θα πάμε, εδώ που λέει τύπος ερώτησης, να επιλέξουμε ότι θέλουμε να εισάγουν μία ημερομηνία. Και τόσο απλά φτιάχνουμε την πρώτη ερώτηση. Για τη δεύτερη ερώτηση, απλά πατάμε «Προσθήκη αντικειμένου». Θέλουμε τώρα να συμπληρωθεί το φύλο. Να δούμε αν αυτός που απαντάει στο ερωτηματολόγιο μας είναι άντρας ή γυναίκα. Οπότε, πατάμε στην ερώτηση τη λέξη φύλο, ας είναι πολλαπλής επιλογής ο τύπος της ερώτησης και γράφουμε άνδρας και ως δεύτερη επιλογή γυναίκα. Και τελειώσε και η δεύτερη ερώτηση. Υπάρχει δυνατότητα να επεξεργαστούμε την ερώτηση αφού ήδη την έχουμε φτιάξει. Πηγαίνοντας πάνω στην ερώτηση, όπου βλέπουμε ο κέρσορας και γίνεται ένα σταυρός, και πατώντας, βλέπετε ότι μας βγάζει πάλι στο αρχικό περιβάλλον της επεξεργασίας της ερώτησης, όπου μπορούμε είτε να γράψουμε, είτε να δημιουργήσουμε διπλότυπο, δηλαδή να αναπαράγουμε την ερώτηση με τον ίδιο τρόπο, ή και να τη σβήσουμε. Επίσης, μπορούμε την ερώτηση αυτή να την κάνουμε απαιτούμενη. Εάν η ερώτηση είναι απαιτούμενη, σημαίνει ότι δεν θα αφήσει αυτόν που συμπληρώνει τη φόρμα να υποβάλει τη φόρμα, παρά μόνο αν έχει ολοκληρώσει, έχει συμπληρώσει αυτή την ερώτηση. Ας πάμε λοιπόν να βάλουμε την τρίτη ερώτησή μας, προσθήκη αντικειμένου, και θέλουμε τώρα να συμπληρώσει αυτός που συμμετέχει στην ερευνά μας το πανεπιστήμιο στο οποίο έχει φοιτήσει. Λοιπόν, εδώ θα επιλέξουμε μία λίστα, να φτιάξουμε μία λίστα για να δούμε τι διαφορά έχει η λίστα από την πολλαπλή επιλογή. Λοιπόν, έχουμε κάποιες επιλογές εμείς που έχουμε ήδη γράψει, θα τις βάλουμε όλες. Το πρώτο είναι Πανεπιστήμιο Ιαννίνων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Καποδιστριακό, και Αριστοτέλειο. Εδώ μας δίνει τη δυνατότητα για κάποιες σύνθετες ρυθμίσεις, όπως για παράδειγμα είναι η τυχαία σειρά επιλογών. Εάν επιλέξουμε την τυχαία σειρά επιλογών, κάθε φορά που θα δίνεται το ερωτηματολόγιο σε κάποιον να το συμπληρώσει, θα βγάζουμε διαφορετική σειρά, πιθανότατα αυτές τις σχολές. Και μπορούμε και αυτή, ας πούμε, να τη βάλουμε ως απαιτούμενη ερώτηση. Τέλος. Ανά πάσα στιγμή, λοιπόν, και ας μην έχουμε τελειώσει το ερωτηματολόγιο μας, μπορούμε, πατώντας προβολή φόρμας ζωντανά, να πάμε να δούμε πώς ακριβώς φαίνεται. Βλέπετε ότι εμείς δεν έχουμε κάνει καμία μορφοποίηση ως προς τα χρώματα, αν υπάρχουν εικόνες κτλ. Αυτό θα το δούμε σε δεύτερη φάση. Για παράδειγμα,
εάν πάω εγώ να υποβάλω τη φόρμα μου χωρίς να έχω συμπληρώσει το έτος γέννησης και πατήσω υποβολή, βλέπετε ότι μου βγάζει ένα μήνυμα και δεν με αφήνει να υποβάλω τη φόρμα. Ας γυρίσουμε λοιπόν πίσω και ας βάλουμε ακόμα μία ερώτηση. Η επόμενη ερώτηση που θα βάλουμε είναι μία ερώτηση ανοιχτού τύπου που η απάντησή της θεωρούμε, πιστεύουμε ότι θα είναι σύντομη. Λοιπόν, ας διορθώσω και ένα λάθος που είδα ότι είχα πριν. Βλέπετε ότι μπορώ να πάω σε παραπάνω ερώτηση και να το διορθώσω. Εδώ ήταν το λαθάκι μας. Βλέπετε το έχουμε βάλει τελευταίο, αλλά αν παρατηρήσατε δεν το έβγαλε τελευταίο, το έβγαλε ως δεύτερη επιλογή. Λοιπόν, εδώ δεν θέλω να είναι πολλαπλής επιλογής η ερώτησή μου, οπότε πηγαίνω και την αλλάζω και βάζω να είναι κείμενο. Κείμενο θα πει ότι η ερώτησή μου θα είναι ανοιχτού τύπου. Ότι μπορεί να συμπληρώσει ένα σύντομο κείμενο αυτός που θα απαντήσει την ερώτηση. Σε επόμενη ερώτηση μπορούμε να βάλουμε να είναι μεγαλύτερο το κείμενο απάντησης. Αυτό είναι για ερωτήσεις όπου θέλουμε να μάθουμε κάποιες απόψεις, στάσεις, πεπιθήσεις. Για παράδειγμα, ποια είναι η άποψή σας για τη χρήση του τάμπλετ στην εκπαίδευση. Εδώ δεν μπορούμε να αφήσουμε ένα τόσο μικρό πεδίο όπως για παράδειγμα στην ερώτηση από ποιο λύκειο αποφοιτήσατε. Και θα αφήσουμε ένα μεγαλύτερο πλαίσιο που λέγεται πλαίσιο παραγράφου. Εδώ, ας πάμε πάλι να δούμε, εδώ έχει πάλι τις σύνθετες ρυθμίσεις και μπορούμε να βάλουμε, εάν πατήσουμε επαλήθευση δεδομένων, μπορούμε να βάλουμε για παράδειγμα μέγιστο ή ελάχιστο αριθμό χαρακτήρων. Ας πάμε τώρα στην επόμενη ερώτηση, η οποία είναι μια ερώτηση κλίμακας. Θέλουμε από το 1 έως το 5 ή από το 1 έως το 10, θα δούμε τώρα τις δυνατότητες που μας δίνει. Μπορούμε να επιλέξουμε, αφού ξέρουμε το είδος της ερώτησης, μπορούμε να επιλέξουμε την κλίμακά μας από το 1 ως το 2, το 3, όπως θέλουμε εμείς. Ας το βάλουμε εμείς από το 1 έως το 6. Η ετικέτα καλό είναι να μπαίνει για να ξέρει κάποιος που αντιστοιχεί το ελάχιστο και το μέγιστο της κλίμακάς μας. Για παράδειγμα, στο 1 μπορούμε να βάλουμε διαφωνώ. Ενώ στο 6, για παράδειγμα, μπορούμε να βάλουμε συμφωνώ. Απόλυτα. Οπότε μπορεί εύκολα να καταλάβει κάποιος, χωρίς να χρειαστεί να του βάλουμε οδηγίες, πώς θα ρυθμίσει, πώς θα απαντήσει την ερώτησή μας. Πάντα μπορούμε να γυρίζουμε πίσω και να διορθώνουμε αν βλέπουμε ότι κάτι μας έχει ξεφύγει. Πάμε τώρα και στην τελευταία ερώτηση που έχουμε στη διάθεσή μας, που είναι μία ερώτηση πλέγματος. Βλέπετε η μορφή της θα είναι κάπως έτσι. Πηγαίνουμε λοιπόν, ας επιλέξουμε το αρχικό κείμενο. Προσθήκη αντικειμένου, πλέγμα. Θα δείτε ότι στο πλέγμα μας δίνει σειρές και στήλες. Ας ασχοληθούμε πρώτα με τις σειρές. Είναι στην ουσία, το πλέγμα είναι στην ουσία μια σειρά από ερωτήσεις, τις οποίες τις ομαδοποιούμε. Στην περίπτωσή μας, έχουμε ρωτήσει, αποδίδω καλύτερα στο μάθημα, στην πρώτη σειρά, παρακολουθώντας διαζώσεις. Στη δεύτερη σειρά, αποδίδω καλύτερα, βλέποντας εκπαιδευτικά βίντεο. Στην τρίτη σειρά, αποδίδω καλύτερα, διαβάζοντας έντυπο υλικό. Και έχουμε μια τέταρτη σειρά, η οποία λέει ότι αποδίδω καλύτερα με
με χρήση οπτικού υλικού, σχημάτων, εικόνων και ούτω καθεξής. Αφού φτιάξαμε τις σειρές, πάμε να φτιάξουμε και τις στήλες. Η πρώτη στήλη είναι για τις απαντήσεις. Δεν με εκφράζει καθόλου. Με εκφράζει λίγο, είναι η δεύτερη στήλη. Η τρίτη στήλη είναι με εκφράζει αρκετά. Και η τελευταία στήλη με εκφράζει απόλυτα. Ας πάμε να δούμε λίγο τη μορφή που έχει μέχρι τώρα το ερωτηματολόγιο μας. Πατώντας προβολή φόρμα ζωντανά. Και βλέπετε τώρα ότι όλες οι ερωτήσεις αναφέρονται. Όταν υποβάλλω το ερωτηματολόγιο, εάν το συμπληρώσω όλο και το υποβάλλω, τότε θα εμφανιστεί στην οθόνη μου ένα μήνυμα, το οποίο είναι φτιαγμένο ήδη, σελίδα, θα το δείτε κάτω στο τέλος, ως σελίδα επιβεβαίωσης, και λέει η απάντησή σας καταγράφει και μπορούμε να το αλλάξουμε και να γράψουμε ό,τι θέλουμε. Για παράδειγμα, ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας ή σκέτο, ευχαριστούμε. Πατώντας λοιπόν τώρα αποστολή φόρμας, βλέπουμε ότι δημιουργεί αυτόματα ένα σύνδεσμο για κοινή χρήση, που μπορούμε να την ενσωματώσουμε. Μπορούμε να κάνουμε κοινή χρήση μέσω Google Plus ή Facebook ή και Twitter, και να προσθέσουμε συνεργάτες, αυτό έχει να κάνει με τη διαχείριση της φόρμας. Αφού λοιπόν εμφανίσουμε τη φόρμα μας ζωντανά, μπορεί οποιοδήποτε να μπει στη διεύθυνση που είδαμε πριν και να συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο μας. Το ενδιαφέρον είναι ότι το σύστημα από μόνο του δημιουργεί και ένα αρχείο Excel, στο οποίο έρχονται κατευθείαν οι απαντήσεις των ερωτήσεων που έχουμε βάλει. Αυτό θα το δούμε στο επόμενο βίντεό μας. Καλή συνέχεια.